Σήμερα καταθέτω μήνυση κατά του Πρωθυπουργού, γιατί με δική του ευθύνη στείνεται μια άθλια ασκευωρία. Είναι τόσο κακοστημένη που καταραίει από μόνη τη. Οι κατηγορίε φωνάζουν από μακριά ότι είναι πέρα για πέρα συκοφαντίε και το έκαναν βιαστικά μια μέρα μετά το τεράστιο συλλαλτήριο για τη Μακεδονία. Την ώρα που η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλε προκλήσει και απειλέ, προσπαθούν με ψέματα να σπηλώσουν του αντιπάλου του διχάζοντας τον ελληνικό λαό. Ο μόνο τρόπο να μην παίξουμε το παιχνίδι όσων πετούν λάσπη στον ανεμιστήρα είναι να του καθίσουμε στο σκαμνί και να αποδείξουμε εμεί τη σκευωρία του. Αλλά υπάρχει και πολιτικό λόγο. Γιατί στο μέλλον κάθε νέα κυβέρνηση θα μπορεί να χρησιμοποιεί στημένου ψευδομάρτυρε για να εξοντώνει του πολιτικού τη αντιπάλου. Αυτό όμω θα ήταν το τέλο της δημοκρατίας στη χώρα μας. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα επιβάλλει καθεστώς μαδούρο στην Ελλάδα. Οι συκοφάντες ξεχνάνε ότι ήταν η κυβέρνησή μας που χτύπησε αποτελεσματικά τη διαφθορά στον χώρο του φαρμάκου, μειώνοντας δραστικά το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης. Ενώ η τότε αντιπολίτευση του κυρίου Τσίπρα καταψήφιζε τα μέτρα με τα οποία εμείς χτυπάγαμε την ασυδοσία. Αυτοί λοιπόν που συμμάχισαν τότε με τα συμφέροντα κατηγορούν σήμερα όσους χτύπησαν τότε τη διαφθορά. Αν το δεχθούμε αυτό, κανείς δεν θα αγγίξει τη διαφθορά στο μέλλον. Και δεν θα αρκεστώ να καταπέσει εναντίον μου σκευωρία. Θα το φτάσω στο τέλος για να αποκαλυφθεί ποιος την έκανε, ποιοι συνεργάστηκαν μαζί του και γιατί. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από παραγραφές. Αυτοί να δούμε πώς θα κρυφτούν. Η Εθνική Ομοψυχία στηρίζεται στην αλήθεια όχι στις συκοφαντίες. Η αλήθεια λοιπόν θα λάμψει. Και η αλήθεια φοβίζει τους θρασίδηλους. Χθες μόλις μας είπαν οι Ευρωπαίοι... πως ο Τσίπρας χρέωσε τον ελληνικό λαό... όχι με 100 αλλά με 200 δισεκατομμύρια... και έχουν το θράσος να μιλάνε. Όμως θα λογοδοτήσουν. Αυτοί που βγήκαν με ψέματα... πολιτεύθηκαν με ψέματα... και σήμερα καταφεύγουν σε συκοφαντίες... θα λογοδοτήσουν αυτοί που θέλουν να τρομοκρατήσουν τη δικαιοσύνη, θα λογοδοτήσουν. Την αστική δημοκρατία πάντως δεν θα την ανατρέψουν και την Ελλάδα δεν θα την πληγώσουν άλλο. Θα τους πάω ως το τέλος και δεν θα γλιτώσουν.